Αρκαδία 938. Λοιπόν, καλησπέρισουμε και τον κύριο Πέτρο Τατούλη, πρώην Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, είναι επικεφαλής της παράταξης που είναι η μείζωνα μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κύριε Τατούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές σας. Το δικό σας, μάλλον το μήνυμα για σας που έχει αυτή η μέρα και πώς η σημασία της περιοχής φυσικά για τον αγώνα του 21 και πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, γιατί το πιο σημαντικό είναι αυτό. Το έχω πει πολλές φορές. Τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση είναι 200 χρόνια ύμνος στους Πελοποννήσιους, στην Πελοπόννησο. Το 21 υπήρξε γιατί υπήρξε η Πελοπόννησος. Εάν δεν υπήρχε η Πελοπόννησος και η Πελοποννήσι, δεν θα υπήρχε 21. Αυτό είναι ένα ιστορικά αποδεδειγμένο στοιχείο. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την μνήμη των 200 χρόνων, εκείνο που πρέπει να βγαίνει είναι η υπερηφάνεια που πρέπει να αισθάνεται αυτός ο υπερήφανος λαός. Και βέβαια ο ίδιος ο λαός, αυτός ο λαός που έχει δημιουργήσει την μακροχρόνια ιστορία του. Και πάνω απ' όλα βέβαια το σημαντικότερο θέμα είναι ότι η Επανάσταση δεν στηρίχθηκε σε καμία ελίτ. Δεν την δημιούργησε η ελίτ. Την Επανάσταση του 21, αυτό το φοβερό θρίαμβο, τον δημιούργησαν οι απλοί μεροκαματιάριδες Έλληνες πολίτες. Έλληνες σκλαβωμένοι πολίτες. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μέγιστο που γιορτάζουμε σήμερα. Γι' αυτό και αισθανόμαστε υπερήφανοι. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για αυτά που πετύχαμε στο διάβα αυτών των χρόνων. Αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί μέσα από τις συγκρούσεις, τις αντιπαλότητες, τις αντιπαραθέσεις μπορέσαμε να δημιουργήσουμε αυτό που είμαστε σήμερα. Γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι. Οι κουβέντες περί ενότητας ανθρώπων που δεν πίστεψαν ποτέ στην ενότητα αλλά προφασίζονται την ενότητα για να έχουν ιστορικό άλοθη είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να ξεπεράσουμε. Η χώρα μας, οι πολίτες, οι απανταχού του κόσμου Έλληνες σήμερα γιορτάζουμε. Ναι. Γιορτάζουμε πάντοτε όμως με το μυαλό μας στο παρελθόν αλλά κυρίως με την ψυχή μας στο μέλλον. Επειδή είστε γνωστός επί χρόνια ως μέλος της κεντρικής πολιτικής κοινωνίας και ασχολείστε γενικότερα με την πολιτική διεργασία, θα θέλαμε από εσάς ειδικώς ένα σχόλιο για τις εκδηλώσεις που έγιναν στην Αθήνα, προφανώς θα τις είδατε, και κατά πόσον, όπως μας είπε και ο κύριος Υφυπουργός, ο κύριος Βλάσης, αλλά και ο κύριος Λαμπρόπουλος, εάν βοηθήθηκε η ελληνική διπλωματία και γενικά η εικόνα της Ελλάδος προς τα έξω από όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έγιναν το τελευταίο διήμερο, βέβαια, και τους προσκεκλημένους που ήρθαν. Κοιτάξτε, δεν βοηθήθηκε η σημερινή ηγεσία. Οι προσκεκλημένοι τίμησαν το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός. Ένα ιστορικό γεγονός που σημάδεψε όλο τον κόσμο. Το 1821 δεν έχει ομοιότητα ούτε με την κομμούνα του Παρισιού, ούτε με την ανεξαρτησία άλλων χωρών. Η Επανάσταση του 21 έδειξε έναν διαφορετικό δρόμο, μια διαφορετική συνθετικότητα στο πώς μπορεί να αντιδράσει ένας λαός, ένα έθνος, όταν το DNA του είναι βασισμένο στην μακροχρόνια παρουσία του. Στην μακροχρόνια παρουσία του στα δρόμενα στον κόσμο. Mm-hmm. Ήταν συγκλονιστικό το μήνυμα του Biden σήμερα. Ναι. Ο Biden παρουσίασε τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης ως φωταγωγό των εξελίξεων στον κόσμο και τα σύγκρινε και τα ταύτισε με τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για αυτές τις κουβέντες είμαστε υπερήφανοι. Γι' αυτό αισθανόμαστε την τιμή της παγκόσμιας κοινότητας. Γιατί ακριβώς αυτό το έθνος
στηρίζεται στον πολιτισμό του, στην ιστορία του, στην αγωνιστικότητά του και πάνω απ' όλα στο ότι αισθάνεται υπερήφανο όπου και αν ταξιδεύει, σε όποιο μέρος και αν βρίσκεται. Μάλιστα. Κύριε Τατούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, χρόνια πολλά και πάλι. Και βέβαια θα τα πούμε και σύντομα, ελπίζουμε, διαζώσεις, γιατί τώρα είμαστε, όπως ξέρετε όλοι, σε μια διαδικασία περιορισμών. Αλλά πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα το ξεπεράσουμε, γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε συνεχώς επί περιορισμούς. Ασφαλώς και βέβαια υπήρχαν ακόμα περισσότερα περιθώρια για να φανεί αυτός ο περίλαμπρος εορτασμός των 200 χρόνων. Και βέβαια θεωρώ ότι η Πελοπόννησος δυστυχώς έμεινε πάρα πολύ πίσω. Ναι. Η Πελοπόννησος έπρεπε να είναι σήμερα το επίκεντρο των εκδηλώσεων σε πανελλήνιο επίπεδο. Σε πανελλήνιο επίπεδο. Ωραία. Έτσι. Ναι, καταλαβαίνουμε αυτό τι εννοείτε. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία με τα 200 χρόνια. Η Πελοπόννησος, όλες οι πελοποννησιακές πόλεις, ιδιαίτερα δε η Τρίπολης, που σημαδεύει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής επανάστασης, έπρεπε να είναι το επίκεντρο όλων αυτών των εκδηλώσεων και τον θαυμασμό όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά και καλά όλους τους πανέλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους όσους υπηρέτησαν τον φιλελληνισμό εμπράκτος. Και μην ξεχνάμε, κύριε Ιλιόπουλε, ότι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε διεθνώς τη χώρα μας ήταν η μικρή χώρα της Ταϊτής, η οποία μόλις το 1804 είχε απελευθερωθεί από τους υπόλοιπους, από την Αποικιοκρατία της Γαλλίας, βέβαια. Και είχαν στείλει ένα καράβι με ανθρώπους μέσα για να βοηθήσουν την Ελληνική Επανάσταση με 45 τόνους καφέ ως δώρο στους αγωνιστές, το οποίο ποτέ δεν έφτασε στην Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τατούλη, και για το ιστορικό ανέκδοτο με την έννοια της λεπτομέρειας που αναφέρατε, και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αρκαδία 938.